Να μάθουμε στην εξομολόγηση να ταπεινωνόμαστε. Γι' αυτό ο διάβολο σε αφήνει να πα να τα πει σε όλου του φίλου σου, αλλά όχι στον παπά. Αυτά που έχει πει στου φίλου σου, τα ίδια τα έχει ήδη πει. Στον παπά, γιατί δεν τα λε. Δεν του πει κάτι κρυφό, τα έχει ήδη πει. Όχι, ξέρω διάβολος τι φοβάται. Ξέρει τι δύναμη έχει το πετραχύλι. Ευχαριστώ του καλού μα Ιερεί για την πρόσκληση, τον σεβασμιότατο που έδωσε την ευλογία να γίνει αυτή η συνάντηση, και όλου εσά για την αγάπη σα. Το θέμα μα είναι πώ να νικήσουμε τον διάβολο. Σπουδαίο πρόσωπο, διάσημο. Πιο πολλοί μιλάνε για εκείνον σήμερα παρά για τον Χριστό. Έχει γίνει τη μόδα. Είναι, είναι, είναι κρίμα, είναι λυπηρό γιατί κοντεύουμε να το κάνουμε Θεό. Δεν είναι όπω τον φανταζόμαστε. Δεν έχει την δύναμη που νομίζουμε ότι έχει. Είναι ένα τραγικό πλάσμα. Ο Θεό τον έκανε ανώτερο από του Αγγέλου. Το δείχνει και το όνομά του που είναι τόσο όμορφο. Έω φόρο αυτός που φέρει, που κουβαλάει την ιό, την αυγή. Κουβαλούσε την αυγή στου ώμους του, το φως στου ώμους του. Το όνομα φανερώνει την ομορφιά που είχε. Και βλέπουμε τώρα στην Παλαιά Διαθήκη τι συνέβη. Yeah. Λέει ο προφήτης Ιεζεκίλ, Ιησού υπόδειγμα τελειότητος και στεφάνι ομορφιάς. Επειδή ήσουν όμορφος υπερηφανεύτηκες. Υπερηφανεύτηκε η καρδιά σου. Γι' αυτό η σοφία σου διεφθάρει μαζί με την ομορφιά σου. Σε πέταξα στην γη. Αυτή η τραγική πτώση έγινε πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Λέει αλλού στο ίδιο κεφάλαιο ότι Εσεκίνη 28 αλλά και ο προφήτης Ισαΐας στο κεφάλαιο 14 λέει Συ δε είπας εν τη διανοία σου, είπες με το μυαλό σου, εις τον ουρανόν αναβήσουμε. Επάνω των άστρων του ουρανού θύσουμε τον θρόνο μου. έσομαι όμοιος το υψίστο. Θα ανέβω πιο πάνω από το Θεό. Πιο πάνω από όλα θα στήσω τον θρόνο μου και όποιος θέλει να με ακολουθήσει. Όσοι τον ακολούθησαν, τον ακολούθησαν και στην πτώση του. Ένα Θεό ξέρει τι αριθμό υπάρχει. Γιατί είναι όντα, δημιουργήματα του Θεού. Άγγελοι, μαύροι πλέον, ο Δαίμονα και οι δαίμονέ του. Και μάλιστα για να μα δείξει ο κύριο Ισού Χριστό, ότι δεν γεννήθηκε τώρα στα χρόνια των ανθρώπων αλλά προϋπήρχε, τι λέει, λέει ο Κύριος, εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Έβλεπα τον διάβολο, τον σατανά, να γκρεμίζεται, να πέφτει σαν αστραπή από τον ουρανό. Και μας λέει ο Κύριος ότι από τότε υπήρχε και εκείνος. Πρώτου τον κόσμο είναι, πρωτού δημιουργηθεί ο κόσμος γιατί μετά την ανταρσία αυτή των αγγέλων δημιουργήθηκε όλο το σύμπαν, δημιουργήθηκε η γη, δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, όλα αυτά γίνανε μετά την πτώση του αιωσφόρου. Και θόνησε ο διάβολος όταν είδε ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε τον άνθρωπο. Γιατί, λένε δηλαδή, οι πατέρες, υπάρχουν δύο πτώσεις στην ιστορία. Η πτώση του αιωσφόρου και η πτώση του ανθρώπου. Και μάλιστα λένε οι πατέρες ότι η πτώση του ανθρώπου είναι πιο σοβαρή και πιο φοβερή από την πτώση του διαβόλου, διότι ο διάβολος έπεσε μόνο πνευματικά. Ο άνθρωπος έπεσε και σωματικά μεγαλύτερη πτώση του ανθρώπου από την πτώση του διαβόλου. Τότε γιατί είναι πιο επίοικης ο Θεός με τους ανθρώπους και τόσο αυστηρός για τον διάβολο. Γιατί ο διάβολος έπεσε επειδή το θέλησε ή και ο θελός. Ο άνθρωπος έπεσε εξαπατηθής από τον διάβολο. Τον εκορόιδεψε ο διάβολος. Εάν δεν υπήρχε ο διάβολος, να στήσει την παγίδα σε έναν άνθρωπο, δεν θα έπεφτε ο άνθρωπο. Γι' αυτό ακριβώ είναι ο Θεό τόσο επική στον άνθρωπο. Τι του είπε ο διάβολο, Ξέρετε, γιατί σα είπε ο Θεό να φάτε από όλα τα δέντρα του παραδείσου, αλλά όχι από αυτό το συγκεκριμένο. Γιατί άμα φάτε, έσαι θεόμοι το υψίστο. Θα γίνετε και εσεί Θεοί. Να το πρώτο ψέμα στην ιστορία. Γι' αυτό ακριβώ και ο διάβολο λέγεται Πατήρ παντό ψεύδου. Ψεύστη εστί. Είναι ο πρώτο που είπε ψέμα και είναι ο πατέρα κάθε ψέματο. Γι' αυτό μα μισεί. Δεν μπορεί να παραδεχτεί, δεν μπορεί να το χωνέψει ότι εκεί που απέτυχε εκείνο που ήταν καθαρό πνεύμα να γίνει Θεός, το καταφέρνουμε εμείς που έχουμε και σώμα και σάρκα που είμαστε και ύλη. Δεν μπορεί να το χωνέψει ότι μπορεί να γίνουμε όχι απλώς όμοιοι το Θεό, Θεοί κατά χάρη. Μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει όλα όσα έχει ο Θεός πλην της κατουσίαν ταυτότητος. Δεν θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε την ουσία του Θεού. Αλλά όλα τα άλλα όσα έχει ο Θεός, ναι, Μπορούμε να τα αποκτήσουμε. Γι' αυτό ο διάβολος τμήσει το ξεκίνημα όλης αυτής της δόξας του ανθρώπου, το οποίο είναι η Παναγία, ένας άνθρωπος. Αν δεν είχε υπάρξει η Παναγία, ακόμα θα περιμέναμε τον Χριστό. Ό,τι έχουμε που μας σώζει από τον Ιησού Χριστό, το έχουμε επειδή τον γέννησε η Παναγία. Η, αυτή η αγάπη που έχουμε στην Παναγία, είναι κάτι που άλλα παραχριστιανικά παρακλάδια δεν μπορούν να το καταλάβουν. Αλλά εμεί ξέρουμε πω εάν δεν υπήρχε η μητέρα, δεν θα υπήρχε το παιδί με τη μορφή που πήρε και με ό,τι συνέβη για τη σωτηρία μα. Γι' αυτό ο διάβολο μισεί την Παναγία τόσο πολύ. Πριν πολλά χρόνια έχει γίνει μια στατιστική. Οι βλασφημίε εναντίον τη Παναγία είναι πιο πολλέ από τις βελαστήμιες εναντίον του Χριστού. Πριν πολλά χρόνια, μέχρι σήμερα, που κάποια κυρία γυναίκα δυστυχώ γύρισε ένα έργο και στην αφίσα του το έργο αυτό, η γυναίκα εκείνη και όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτού του είδους της τέχνης είχαν την Παναγία με τα στήθια έξω, καρφωμένη στο σταυρό. Ο πλήρης εξευτελισμός της γυναίκας, σαν Παρθένας και σαν μητέρας. Υπάρχουν ε, κάποιοι κύκλοι που δεν θέλουν την γυναίκα, ούτε μητέρα, ούτε Παρθένα. Την θέλουν για όλους τους λόγους και προβάλλουν αυτό το πρότυπο. Να λοιπόν πώς φτάνουμε στο μίσος του διαβόλου για τον άνθρωπο. Δεν θα βρούμε ποτέ μεγαλύτερο εχθρό. Μου λέει ένας μοναχός, είμαστε στον όρθρο, σε λίγο θα άρχιζε η λειτουργία. Καθόταν στην άκρη του ναού, έξω από την πρόθεση, εκεί που μπαινοβγαίνουν οι ιερείς, προετοιμάζονται για τη Θεία Λειτουργία. Καθόμουν, λέει, απόξω και πίσω από την κολόνα είδα ξαφνικά μπροστά μου τον διάβολο να γυρίζει και να με κοιτάζει. Ένιωσα τέτοια παγωνιά, τέτοιο τρόμο και τέτοια φρίκη που ούρλιαξα από μέσα μου και έβαλα το χέρι μου στο στόμα μου να μην ακουστώ, να μην πάρουν είδηση οι άλλοι τη φωνή μου. Γιατί όταν με κοίταξε κατάλαβα ότι δεν θα έχω κανέναν άλλον εχθρό στη ζωή μου, δεν θα με μισήσει ποτέ κανένας άλλος στη ζωή μου όσο με μισούσε αυτή τη στιγμή αυτός που ήταν μπροστά μου και με κοίταζε. Έχω περίεργο, του λέω πώς ήτανε, όμορφος ένας μαύρος, σκοτεινός, gentleman. Ελπίζω να γλιτώσουμε τέτοιου είδους συναντήσεις, γιατί το μίσος του δεν θα σταματήσει ποτέ. Ένας μεγάλος Άγιος και συγγραφέας περιγράφει ένα περιστατικό που έγινε στην Παλαιστίνη, σε ένα μοναστήρι, ένας μοναχός λέει, εξέφρασε την επιθυμία του στον Ιηγούμενο να πάει να ασκηθεί μόνος του σε ένα σπήλαιο που βρισκόταν παραπάνω από την Μονή. Ο ηγούμενος που ήξερε με ποιον βρίσκεται, του λέει «Πώς θες, παιδί μου, να πας μόνος στη σπηλιά. Εσύ ακόμη δεν νίκησες ούτε τα ψυχικά, ούτε τα σωματικά πάθη. Όποιος θέλει να ζήσει σε ησυχία, πρέπει να βρίσκεται σε καθοδήγηση. Όχι να κυβερνάει όπως θέλει αυτό στον εαυτό του». Αυτή είναι η μεγάλη παγίδα του διαβόλου. Βασιζόμαστε υπερβολικά στον εαυτό μα και να μην ακούμε πνευματικέ συμβουλέ πνευματικών ανθρώπων. Πώ λοιπόν εσύ που δεν έχει αυτή την ικανότητα να μου ζητά να σου επιτρέψω να ζήσει στη σπηλιά. Φαίνεται δεν έχει καταλάβει ακόμα τι τεχνάσματα μπορεί να σου καρώσει ο διαβόλο. Καλύτερα να μείνει εδώ και να υπηρετεί του πατέρε και να τον ανταξάζει μαζί με του άλλου πατέρε στην καθημερινή μα ζωή και στι ακολουθίε τη μονή. Θυμάσαι, του λέει, τι έλεγε ο Άγιο Ιωάννη τη Κλίμακο. Ουε, το μόνο ότι εάν πέσει, ουκ έστειν ο εγείρον αυτόν. Λέει, αλίμονο εκείνον που ζει μοναχό του. Γιατί αν πέσει είτε σε ακιδεία, είτε σε ύπνο, είτε σε ραφημία είτε σε απόγνωση, δεν θα έχει δίπλα του κάποιον να τον σηκώσει, να τον βοηθήσει. Αυτά του προηγούμενο αλλά δεν κατόρθωσε τίποτα. Ο μοναχός επέμενε. Βλέποντας λοιπόν ο ηγούμενος ότι δεν άλλαζε μυαλό και επέμενε σε αυτό που ζητούσε, τον άφησε. Και ο ενωρός πήγε στη σπηλιά με την ευχή του ηγουμένου αλλά με το θέλημα το δικό του. Πολλές φορές εμείς στον μοναχισμό το αντιμετωπίζουμε αυτό σκάμε το γέροντα από την επιμονή μας. Εκείνος λέει στο τέλος, ωραία κάτω και εμεί φεύγουμε χαρούμενοι. Έδωσε ευλογία ο γέροντας. Δεν έδωσε ευλογία. Υποχώρησε στη δική σου απέτηση. Και αυτό κληρώνεται τέτοιου είδους ευλογίες. Και ένα αδερφός του πήγαινε από καιρό σε καιρό ψωμί, λίγο φαΐ, τα έβαζε σε ένα καλάθι γιατί η σπηλιά ήταν ψηλά σε ύψωμα και εκείνος το ανέβαζε και έκανε την άσκησή του με την ευλογία του ηγουμένου, αλλά με το θέλημά του. Μετά από καιρό μας ο διάολος, που πάντα πολεμάει αυτούς που θέλουν να ζήσουν κατά Θεό, άρχισε να πειράζει τον ασκητή νύχτα μέρα με πονηρούς συλλογισμού. Και μια μέρα εμφανίζεται ένας άγγελος και του λέει «Μάθε ότι ο Κύριος χαίρει για την καθρότητα τη ζωής σου και με έστειλε να σε υπηρετήσω». Και ο μοναχός συγκλονίστηκε τι καλό είδε σε μένα, ο Κύριος, και με αξιώνει κάτι τέτοιο. Όλα όσα έκανες, του λέει ο άγγελος, είναι και μεγάλα και σπουδαία. Άφησες όλες τις ομορφιές του κόσμου. Έγινες μοναχός. Έχεις τον κόπο της νηστείας, της προσευχής, της αγρυπνίας. Και τώρα άφησες και το μοναστήρι του και εγκαταστάθηκες εδώ πάνω για πάντα. Πώς να με σε υπηρετούμε. Και έτσι ο διάβολος τον οδήγησε στη γενοδοξία. Δεν μπορεί ο υπερήφανος να καταλάβει τις παγίδες του διαβόλου. Θα πρέπει να σκεφτεί. Δεν υπηρετούσε άγγελος τόσους μεγάλους Αγίους. Εμένα θα υπηρετήσει. Όχι, το θεώρησε πολύ φυσικό. Έτσι λέει ο ψυχοκτόνος Όφης τον οδήγησε στη γενοδοξία και από τότε άρχισε να το εμφανίζεται συνεχώς. Κάποια φορά ένα άνθρωπο που είχε πριν από λίγο πέσει σε ληστέ ήρθε να τον δει. Τότε το ακάθαρτο πνεύμα, που για να τον απατήσει, του φανερωνόταν με μορφή αγγέλου, του είπε: Ένα άνθρωπο έπεσε σε ληστέ. Τον κατάκλεψαν και τα έκρυψαν. Στο τάδε μέρο. Στείλε κάποιον να πάρει τον άνθρωπο που τον κλέψανε. Την ίδια στιγμή ο άνθρωπο εκείνο είχε φτάσει κάτω από το σπήλαιο και το έκανε υπόκληση, έβαζε μετάνοια στο μοναχό. Ο μοναχός τον είδε και του φώναξε «Ένιωσο, αδελφέ μου, ξέρω γιατί ήρθες. Είσαι λυπημένο γιατί οι ληστές σου πήρανε αυτό το πράγμα εκείνο, το ένα, το άλλο και περιέγραψε τι του είχαν κλέψει οι ληστές. Μη λυπήσε όμως, τα έκρυψε να στο τάδε μέρος, πήγαινε να τα βρεις και να προσεύχεσαι για μένα. Έκανε και τον ταπεινό. Ο άνθρωπος υπάκουσε Πήγε, βρήκε τα πράγματά του, πραγματικά όπως του είχε πει ο μοναχός και το αποτέλεσμα ήταν να διαφημίσει τον μοναχό σε όλο τον κόσμο. Εκεί πάνω βρίσκεται ένας Άγιος μοναχός και είναι προφήτης. Πλήθη κόσμου άρχισαν να μαζεύονται κοντά του και έμειναν κατάπληκτοι από τη διδασκαλία του που να φανταζόντουσαν τι του είχε συμβεί. Με το στόμα του μοναχού ο διάβολο προέλεγε στον καθέναν τι θα του συνέβαινε και γινότανε. Και έτσι ο καημένο ο μοναχό από πλάνη σε πλάνη γινότανε χειρότερα. Και κάποια μέρα, λέει και την συγκεκριμένη ημέρα που του εμφανίστηκε ο άγγελο, ο δαιμονικός αυτό, γιατί είναι πραγματική ιστορία, του λέει: Έλα, πάτε εντολή να έρθω να σε πάρω. Και χάρη στην ψηλή αγγελική σου ζωή θα έλθουν μαζί μου και άλλοι άγγελοι και θα σε πάρουμε με το σώμα στο παράδεισο. Εκεί θα απολάβεις μαζί με όλους τους εγγέλους τη θέα το ανεκφράς του του Θεού. Τα είπε και έγινε άφαντος. Αλλά ο καλός Θεός δεν παραβλέπει και τα καλά που κάνουμε. Όσο και να μας παραπλανά ο διάβολος. Και του έβαλε στο μυαλό τη σκέψη να ενημερώσει σχετικά τον ηγούμενο. Την έλεγε η μέρα λοιπόν που το έφερε ο από το μοναστήρι και το έβαλε στο καλάθι το λίγο ψωμί και το λίγο φαγητό, σκύβοντα, του λέει αδελφέ, πήγαινε και πε στον ηγούμενο να έρθει εδώ. Ο αδελφό μετέφερε το μήνυμα στον ηγούμενο, ο ηγούμενο έτρεξε αμέσω, ανέβηκε τη σκάλα, έφτασε στο σπήλαιο και λέει στον ερημίτη, Γιατί με φώναξε, παιδί μου, Τι να σου ανταποδώσω, άγιε πάτρε, για όλα όσα έκανε για την αναξιότητά μου. Τι καλό έκανα, λέει ο ηγούμενος. Τι λες γέροντα. Εγώ χάρη σε σένα έλαβα όλε αυτέ τι μεγάλε ευλογίε. Εσύ μου φόρεσε το μοναχικό σχήμα. Χάρη σε σένα βλέπω του αγγέλους και έχω τη χάρη να συνομιλώ μαζί του. Χάρη σε σένα έλαβα το χάρισμα το διορατικό και το προφητικό. Ακούγοντα αυτά, ο έμεινε κατάπληκτος και καταλυπημένος. Ταλέπορε άνθρωπε του λέει, βλέπεις αγγέλους, έχεις χάρισμα προφητικό και προορατικό. Αλίμονος σε σένα δυστυχισμένε. Δεν σου το έλεγα εγώ να μην πας στη σπηλιά. Δεν σου το έλεγα ότι θα σε πλανήσει ο διάβολος. Ο μοναχός χαμογελούσε γιατί ο γέροντάς του δεν μπορούσε να καταλάβει. Τι είναι αυτά που λε, τι είμαι, Ιεπάτερα. Εγώ, χάρη στι δικέ σου άγιε προσευχέ, βλέπω αγγέλου. Και αύριο θα με πάρουν με το σώμα στον παράδεισο. Να το ξέρει η αγιοσύνη σου. Εγώ δεν θα πάψω ποτέ να προσεύχομαι για σένα. Να στείλει του αγγέλου του να πάρουν και σένα με τον ίδιο τρόπο. Για να είμαστε πάντα μαζί στη δόξα του Παραδείσου. Ακούγοντα αυτό, ο Ιγούμενο του δίνει ένα χαστούκι στο πρόσωπο που κότεψε να το φύγει το κεφάλι του μοναχού. Άθλη, τρελάθηκε. Θα μείνω εδώ να δω τι θα γίνει με σένα. Τους δαίμονες που εσύ τους λες σε εγώ μπορεί να μην τους δω. Αλλά όταν εσύ τους δεις να έρχονται να μου το πεις. Και ο ηγούμενος διέταξε τους μοναχούς να πάρουν τη σκάλα. Και έμεινε στη σπηλιά μαζί με τον πλανεμένο αδελφό. Ψάλλοντας σε όλη νύχτα, προσευχόμενος όλη νύχτα, ώσπου ξημέρωσε η επόμενη μέρα. Και όταν πλησίασε η ώρα που το θύμα έλπιζε να αναλυφθεί στον ουρανό, είδε τους δαίμονες να έρχονται φωνάζοντας «Πάτερ, ήρθαμε». Ορμάει ο ηγούμενος, τον αγκαλιάζει και φωνάζει «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού, ελέησε τον πλενεμένο δούλο σου» και μην επιτρέψεις στους ακάθαρτους δαίμονες να τον εξουσιάσουν για πάντα. Τότε οι δαίμονες είχαν αρπάξει τον μοναχό και τον τραβάγανε. Απ' την άλλη μεριά τον είχε αγκαλιάσει και τον κράταγε ο ηγούμενος και δεν μπορούσαν να τον πάρουν από την αγκαλιά του ηγουμένου. Τραβούσαν με τέτοια δύναμη που τελικά του βγάλανε το ράσο, του πήρανε το ράσο και βλέπανε γιατί είχαν μασευτεί από κάτω κι άλλοι στον ουρανό ένα ράσο να ανεβαίνει προς τα πάνω. Το ράσο φαινόταν να σηκώνεται στον αέρα με κατεύθυνση τον ουρανό και μετά χάθηκε. Μετά από λίγο όμως εμφανίστηκε και πάλι το ράσο να κυματίζει προς τα κάτω και έπεσε στη γη. Και του λέει ο ηγούμενος, ανόητε και τα λέπορε άνθρωπε. Είδε τι έκαναν τα δαιμόνια με το ράσο σου. Αυτό είχαν σκοπό να κάνουν και σε σένα, όπως και στο σήμωνα το μάγο να τον σηκώσουν στον αέρα και μετά να σε αφήσουν να πέσεις, να γίνεις πολτός και να πάρουν την άθλια ψυχή σου. Ο ηγούμενος το πήρε στο μοναστήρι και το ανέθεσε διάφορα διακονήματα. Στην κουζίνα, στο φούρνο, μαζί με τους αδελφούς. Τον ταπείνωνε συνέχεια για να μπορέσει να ταπεινώσει τους περήφανους λογισμούς του και έτσι τον έσωσε δεν μπορεί ο διάβολος να μας κάνει αυτά που θέλει, εάν δεν δεχτούμε εμείς να μας τα κάνει. Γι' αυτό ακριβώς και έρχεται πάντα σε κάτι ωραίο, σαν λογισμός ωραίος, σαν άνθρωπος φιλικός, σαν άνθρωπος της τέχνης που σε συγκινεί με την τέχνη του και εμείς στο τέλος νομίζουμε, καταλήγουμε να νομίζουμε ότι ο διάβολος είναι κάτι σπουδαίο και μεγάλο. Mm. Όχι. Ό,τι δύναμη έχει ο διάβολο είναι από την άγνοια τη δική μα. Επειδή δεν ξέρουμε εμεί τι μειονεκτήματα έχει. Δεν έχει τα φοβερά και τρομερά χρήσματα που νομίζουμε εμεί ότι έχει. Ξέρετε τι μεγάλο μενόκτημα έχει ο διάβολο. Δεν ξέρει πολλά πράγματα. Αγνοεί. Γιατί. Γιατί δεν είναι ένα. Είναι πολύ. Γιατί είναι πλάσμα και είναι σε ένα μέρος ένα δαιμόνιο που είναι τώρα εδώ δεν είναι και έξω. Ένα δαιμόνιο που είναι σε ένα άλλο κράτο δεν είναι και εδώ. Προσέξτε το αυτό. Είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα του διαβόλου. Απλώ επειδή κινούνται με τρομερή ταχύτητα, φωτό και περισσότερο πιθανόν, ανταλλάσσουν γρήγορα αστραπία πληροφορίε. Για παράδειγμα, έπεσε τόσο έξω στο πρόσωπο του Χριστού που οι πολλοί πατέρες υποθέτουν ότι δεν πρέπει να ήταν μπροστά όταν έγινε ο Ευαγγελισμό. Μπορεί να μην ήταν ο διάβολο εκεί, αλλά και να ήταν τι θα καταλάβαινε, ούτε ο ίδιο ο Άγγελο που ευαγγελιζόταν την Παναγία δεν ήξερε πώ θα γίνει η σάρκωση. Γι' αυτό πάντα ήταν σε αμφιβολία. Γιατί τον βλέπουμε να ρωτάει, ή ιό του Θεού, εάν είσαι ιό του Θεού, δεν ήξερε ότι ήταν ο Υιός του Θεού, εάν είσαι και γιατί τον έτσι, γιατί είχε ακούσει τη φωνή να λέει «Ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός». Ακούει το Θεό να λέει για τον Ιησού, για τον Χριστό, ότι είναι ο Υιός του αγαπητός. Και ήταν σε αμφιβολία. Ναι, ο Θεός τον είπε «Υιό αγαπητό, Θεό». Και από την άλλη μεριά έβλεπε τον Χριστό να δίνει φως σε τυφλούς να κάνει παράλυτο και να περπατάνε ο ιό του Θεού και μετά να πεινάει και να ζητάει από την Παναγία να φάει. Βραχική ο διάολος. Θεός και πεινάει. Ανάστησε νεκρό και μετά τον έβλεπε το Χριστό να κλαίει. Θεός και κλαίει. Αν ήξερε ότι ο Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού δεν θα είχε οδηγήσει ποτέ να τον εσταυρώσουν. Αλλά πάντα ήταν σε αμφιβολία. Γι' αυτό μην φορτών με το διάβολο δυνάμεις που δεν έχει. Γι' αυτό την πάτησε. Τι ωραία που τα γράφει ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος στον κατηχητικό λόγο του που τον διαβάζουμε στο τέλος του όρθρου την Κυριακή του Πάσχα. Γι' αυτό με το Χριστό ενέστη μη φεύγετε από την Εκκλησία. Θα ακούσετε όχι απλώς όμορφα συγκλονιστικά πράγματα και παρουσιάζει τον Άδη ο Άγιος Ιωάννης να κλαίει και να χτυπιέται και να λέει πήρα γη το σώμα του Χριστού και συνάντησα ουρανό, πήρα σώμα και συνάντησα Θεό, πήρα αυτό που έβλεπα και έπεσα εκεί που δεν έβλεπα. Ποιος μου έμπηξε αυτό το καρφί στην καρδιά μου και ματώνει η καρδιά μου. Υπέροχο λόγος. Βγαίνει ο παπάς μπροστά στην ωραία πύλη στη μέση του νεού και τον διαβάζει. Και εκεί λέει ανέστη ο Χριστός και πεπτόκας δαίμονες και φωνάζουμε μην ανέστη. Μη φεύγετε από τον όρθρο και τη λειτουργία του Πάσχα. Αγνοεί. Δεν έχει δύναμη. Όλη τη δύναμη που έχει την παίρνει από την δική μας άγνοια. Δεν, Δεν ξέρουμε. βασικά πράγματα για τον διάβολο. Έχει μεγάλα μειονεκτήματα. Ξέρετε ένα μειονεκτήμα του. Δεν ξέρει τις σκέψεις μας. Ο διάβολος δεν ξέρει τι σκεφτόμαστε. Οι άγγελοι ξέρουν. Οι άγιοι ξέρουν. Και κοιμημένοι άγιοι στην ε, εκκλησία και ζωντανοί άγιοι που είναι ανάμεσά μα. Ξέρουν τι σκέψει μα. Ο διάβολο δεν τι ξέρει. Σαν πνεύμα που είναι όμω, προσέξτε το αυτό, μπορεί και σπέρνει μέσα στο μυαλό μα σε σκέψει θυμού, μνησικακία, κατάκριση. Δεν ξέρει αν του δεχτήκαμε. Επειδή είχε όμω πείρα χιλιάδων χρόνων, βλέπει. Αν βάλει τη σκέψη, μια ανήθικη σκέψη για μια γυναίκα. Δεν ξέρει αν τη δεχτήκαμε. Ή στη γυναίκα μια ανήθικη σκέψη για έναν άντρα. Δεν ξέρει αν τη δεχτήκαμε. Όταν βλέπει όμω ότι αρχίζει η καρδιά να χτυπάει πιο γρήγορα, το ζάχαρο στο αίμα να ανεβαίνει, να αρχίζουν οι σαρκικέ κινήσει, καταλαβαίνει. Δέχτηκε το σπόρο που του έσπηρα από το καταλαβαίνει. Δεν βλέπει τις σκέψεις μας. Οι Άγιοι όμως τις βλέπουν και έχουμε δει απίστευτα πράγματα από τους Αγίους που γνωρίσαμε. Είχε πάει από τη Γερμανία μια ομάδα στην Αμερική, στην Αριζόνα, να δούνε τον Γέροντα Εφρέμ. Και μου λέει η γυναίκα, ήταν Γέροντα μια ταλαιπωρία, άνευ προηγούμενο, βέβαια άξιζε το κόπο, αλλά ήταν ταλαιπωρία απίστευτη. Πήγαμε με αεροπλάνο στο Λονδίνο, από το Λονδίνο πήραμε ανταπόκριση να βρεθούμε τελικά στην Αριζόνα όταν ο γέροντας ήταν προ το τη ζωή του και τον κρατάγανε από το χέρι για να μπορεί να μετακινείται και να πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Και δεν μιλούσε πια καθόλου. Ήτανε λέει σε... μπροστά εκεί στον κήπο, οι γυναίκε στη σειρά μία, περνάγανε μία, μία μία και του βάζανε μετάνια. Τον έβλεπα λέει και τον λυπόμουνε. Γιατί πραγματικά βασανίστηκε πολύ αυτό ο άνθρωπο. Απίστευτα πράγματα που καλό θα είναι να μην τα μάθουμε ποτέ, γιατί θα ντραπούμε που είμαστε άνθρωποι. Ούτε μιλούσε ούτε τίποτα σε κανέναν. Και σκέφτεται η γυναίκα βλέποντά τον, τον καημένο, τον αγαπάμε, αλλά άδικα κάναμε τόσο κόπο. Ούτε καταλαβαίνει, ούτε μα γνωρίζει ήρθε και σειρά μου σκύβω να του φιλήσω το χέρι. Χαμογελάει ο τα σκύβει το κεφάλι του και τη λέει στο αυτή. Και καταλαβαίνω και σα γνωρίζω. Κόντεψε να πέσει κάτω. Δεν το είπε να πεις ότι το άκουσε. Δεν το είπε σε καμιά φίλη της να πεις ότι αυτή το είπε παραπέρα. Το σκέφτηκε. Ζάμπα κάναμε τόσο χώπο. Ούτε καταλαβαίνει, ούτε μας γνωρίζει. Το σκέφτηκε και τη λέει στο αυτή και καταλαβαίνω και σας γνωρίζω. Να λοιπόν, πως οι Άγιοι ξέρουν τι σκεφτόμαστε. Πώς ξέρουμε όμως ότι ο διάβολος δεν ξέρει τι σκεφτόμαστε. Όταν ήμουν στη Νέα Σκήτη, απέναντί μου, προς την πλευρά της Αγίας Σάνης, μια άλλη σκήτη, είναι ένα ψηλό μικρό οροπέδιο και απάνω στην κορυφή του ένα κελί. Σε αυτό το κελί ήταν ένας Άγιος πνευματικό ο Παπασάβας, πήγαινε και έλεγε τους λογισμούς του ένας διάκος, δεν ήταν Έλληνας, από άλλη χώρα, ας μην πούμε πια, μιλούσε ελληνικά, νεαρός διάκος, ο οποίος άρχισε να έχει επισκέψεις από άγγελο και φυσικά το δέχτηκε. Και του λέει ο άγγελος, δεν υπάρχει λόγος να το πεις και παραπέρα και να πέσεις και σε υπερηφάνεια, καλύτερα να το κρύψεις. Οι ταπεινοί κρύβουνε αυτά που καταφέρνουν και τον έπεισε να μην το πει ούτε στον Παπασάβα που ήταν πνευματικό του. Κάποια στιγμή λέει στον Παπασάβα, είναι άγιο πνευματικέ, ή να πάω να πάρω κάποιο τηλέφωνο, ή επέτρεψε μου να πάω στην ε, πατρίδα μου, γιατί σε τρει μέρε θα έχουμε τα τριήμερα τη μητέρα μου που κοιμήθηκε. Το κοιτάζει ο Παπασάβα, του λέει, Πώ το ξέρει, Δεν υπήρχαν τηλέφωνα. Και εγώ όταν έγινε μοναχό, δεν είχαμε τηλέφωνο. Είχαμε ένα, με ένα μανιβελάκι που το γύρναγα και κάτι φόρτιζε από χάλκινο σύρμα για να μπορούμε να τηλεφωνάμε. Πώ το ξέρει, του λέει. Ο Διάκο βρέθηκε μπερδεμένο. Επέμενε ο παπά και του το είπε τελικά ο Διάκο. Αλλά μου είπε να μην το πω. του λέει. Δεν κατάλαβε ότι είναι ο Διάβολο. Και λέει ο Διάκο. Άγιο πνευματική, ποιο Διάβολο θα με ξύπνε για να προσευχηθώ. Ποιο διάβολο θα έλεγε μαζί μου του χαιρετισμού, Ποιο διάβολο θα έκανε μαζί μου μετάνοιε. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο διάβολο τον έκανε να νομίζει ότι ακούει χαιρετισμού. Να νομίζει ότι έκανε και ο διάβολο μετάνοιε. Δεν τι έκανε, ούτε τα έλεγε. Δεν ήξερε ο Παπασάβα πώ να τον βοηθήσει. Και τον φωτίζει ο Θεό και του λέει. Πήγαινε, τον ενημέρωσε ο διάκοστη ώρα εμφανιζόταν ο άγγελος και όταν εμφανιστεί πέστει πες μου τώρα τι σκέφτεται ο πνευματικός μου. Έρχεται η ώρα, εμφανίζεται ο άγγελος, ήρθα διάκο να κάνουμε τις προσευχές μας. Πριν κάνουμε τις προσευχές μας, πες μου τι σκέφτεται τώρα ο πνευματικός μου. Αστιέβεσαι, λέει ο άγγελος. Θα αφήσουμε τώρα την προσευχή στον ύψιστο. Ο διάβολος λέγοντας ύψιστο εννοούσε τον σατανά. Για να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα, δεν θα τη χάσουμε την προσευχή του, λέει ο Διάκος τι σκέφτεται τώρα ο πνευματικό. Μα τι αστεία είναι αυτά που λε τώρα, να του λέει ο Άγγελο. Εγώ ήρθα για να προσευχηθούμε και εσύ λε να κάνουμε τέτοια παιδιάστικα πράγματα. Γιατί δεν λε τι σκέφτεται τώρα ο πνευματικό μου. Επομένω, δεν είσαι Άγγελο, είσαι ο Διάβολο. Άμα διαβάσετε το περιστατικό, θα τρομάξετε. Του έκανε μεγάλη ζημιά ο Διάβολο, όταν τον ε, βρήκε, πήγε στον Παπασάβα κλέβοντα. Έχει δίκιο πνευματικέ, συγχώρεσέ με, διάβασέ μου ευχή. Του έμεινε κουσούρι, έτρεμε ω τα γυρατιά του ο διάκο. Να πω, ξέρουμε ότι ο διάβολο δεν ξέρει τι σκεφτόμαστε. Γι' αυτό να προσέχετε. Εκτό από το ότι δεν ξέρει τι σκεφτόμαστε, ένα άλλο μεγάλο του μειονέκτημα του διαβόλου δεν ξέρει το μέλλον προσέξτε το αυτό, δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο, δεν ξέρει τι θα γίνει σε ένα μήνα. Οι άγγελοι το ξέρουν, οι άγιοι το ξέρουν. Ο διάβολος δεν το ξέρει. Γι' αυτό να έχετε το νου σα όταν πηγαίνετε σε χαρτορίχτρες, σε καφεζούδες, όταν ε, πηγαίνετε σε medium, σε ανθρώπους που βλέπουν, προσέξτε. Όταν πάτε σε ένα medium να ρωτήσετε τι θα γίνει με τον άντρα σα ή με τη γυναίκα σας και πει το medium αύριο θα το συμβεί τροχαίο, δεν είναι σίγουρο ότι θα του συμβεί, αλλά θα το προκαλέσει ο διάβολος για να μην βγει ψεύτης. Και παθαίνει τροχαίο ο άνθρωπος επειδή ανάγκασε εσύ το διάβολο να το κάνει. Και γίνεται το τροχαίο για να μην βγει ψεύτης ο διάβολος και λες εσύ να που τα βρίσκει ο μοναχός που βλέπει ή η καφεζού που βλέπει ή το μέντιουμ που βλέπει. Το είπε και έγινε. Όχι, δεν θα γινότανε αν δεν είχε πάει εσύ στο μέντιμο. Αναγκάζει τον διάβολο να το κάνει για να βγει αληθινό. Ζει η γυναίκα, ζωή να έχει, σε ένα ωραίο πράσινο εδώ τη Αθήνα, μια πανέξυπνη γυναίκα, χαριτωμένη, η οποία με το φλιτζάνι απαντάει σε ερωτήσει που τη θέτουν οι διάφοροι που πηγαίνουν. Δεν το κάνει για λεφτά, είναι πλούσια. Αλλά πιστεύει ότι πραγματικά οι πεθαμένοι την οδηγούν τι απάντηση να δώσει. Πάει μια οικογένεια από την Εύβοια, θέλανε να κάνουν κάποια συμβολιογραφική πράξη και δεν βρίσκεται το συμβόλαιο, είχε χαθεί. Και πάνε στη γυναίκα, αυτό και αυτό μας συμβαίνει. Δεν ξέρουμε που έχει βάλει ο παππούς το συμβόλαιο. Λέει, εκείνη μη στεναφορείτε, θα το βρούμε. Έχει γραμμένη την αλφαβήτα κυκλικά, βάζει ένα φλιτζάνι στη μέση και το ακουμπάει. Δεν τη ρώτησα πώς νιώθει εκείνη την ώρα και τι λέει, ακουμπάει το χέρι στο φλιτζάνι και ρωτάει πού είναι το συμβόλαιο. Το ακουμπάει απλώς και βλέπουν όλοι. Το φλιτζάνι να κινείται, να φεύγει προς την αλφαβήτα, να πηγαίνει στο τάφ. Έγραφε δίπλα ο οποιοσδήποτε. Τάφ πηγαίνει το φλιτζάνι στο όμικρον, πηγαίνει στο σίγμα, πηγαίνει στο ύψιλον, το συμ, στο μη, στο βου στο όμικρον το συμβόλαιο γράφει ο άλλος βρίσκεται πίσω από το κομοδίνο που είναι κάτω από τις σκάλες που ανεβαίνουν στον επάνω όροφο. Το έριξε εκεί όσο κομικό και να ακούγεται εκεί κοντέψε να αναπάθουν συγκοπή άνθρωποι. Ο Μπριλιμπιμπίνος έτσι έλεγε ο παππούς ένα διαολάκι εγγονάκι. Αν είναι δυνατόν να ήξερε η γυναίκα εδώ στην Αθήνα πώ φώναζε ένα πεθαμένο παππού το εγγονάκι του. Αν είναι δυνατόν. Οπότε πίστηκαν όλοι ότι πραγματικά ήταν η ψυχή του παππού που μιλούσε. Ήταν ο παππού. Μόνο ο παππού θα μπορούσε να πει αυτή την αστεία λέξη. Πάνε στην έβεια, κοιτάνε πραγματικά πίσω από το κομμωδίνο, βρήκανε το συμβόλο. Χάρα στο πράγμα. Αν μπορούσα να κινηθώ κι εγώ σε το διάβολο, θα το έβρισκα κι εγώ. Ή αν είχα στρατιά ολόκληρη δαιμόνων. Και πετάγεται η κόρη τη και λέει: κι εγώ, αντί να παντρευτώ τον τάδε φαρμακοποιό, παντρεύτηκα τον άλλον που είναι πολιτικός μηχανικός. Και εκεί έπεσε έξω ο διάολος. Δεν μπορούσε να το καταλάβει η γυναίκα. Τώρα βέβαια έχει στραφεί η προς την εκκλησία. Γιατί, γιατί μια μέρα το φλιτζάνι, έπρεπε ο γιος στην άλλη μέρα να πάει οπωσδήποτε με το αυτοκίνητο κάπου. Τη λέει το Φλιτζάνι με τις κινήσεις του και γράφανε «Αύριο θα γίνει τροχαίο και ο ας πούμε ο Γιαννάκης θα σκοτωθεί. Ο γιος της παίρνει τέτοια τρομάρα, με φωνάξανε λέει ο πνευματικός που μου τα έλεγε, μετά γνώρισε εγώ τους ανθρώπους, με φωνάξανε πρώτη φορά μπήκε ο παπάς ε, στο σπίτι τους. Το τι αγιασμό κάνανε την άλλη μέρα γιατί έπρεπε το παιδί να πάει με το αυτοκίνητο. Μου λέει μια μη μην πω το του, ας πούμε ο Γιαννάκης. Ρε πάτερ μου λέει με βάλανε εκεί πια ένα κιλό αγιασμό. Το τι αγιασμό ρίξανε στο αυτοκίνητο, μπάνιο το κάνανε, ούτε πλυντήριο αυτοκινήτων με αγιασμό να ήτανε. Ούτε τροχέ ούτε τίποτα. Και εκεί πετάγεται η κόρη τη και λέει, και σε μένα έπεσε έξω, αντί να το τάδε, παντρεύτηκα τον άλλο Δεν ξέρει το μέλλον ο διάβολο. Εάν δεν έκανε αγιασμό, θα έπρεπε την ώρα που πήγαινε το παιδί στη δουλειά του, ο διάβολο να τα μάτια του απέναντι οδηγού και ανέχανε και με τοπική σύγκρουση. Και θα έλεγε μετά, να, που το είπε το Φλιτζάνι, μην εκθέτετε τον εαυτό σας σε κινδύνους. Όταν πηγαίνετε σε τέτοια πρόσωπα, βάζετε το διάβολο σε δουλειά, που δεν θα σας τα έκανε, αν δεν τον προκαλούσατε. Κοιτάξτε, λέμε δεν ξέρει το μέλλον. Τότε, πώς οι Αιγύπτιοι οι ιερείς λέγανε το μέλλον στο κόσμο. Οι Αιγύπτιοι δεν ήταν χαζοί άνθρωποι, πολύ σοφοί και οι αρχαίοι Έλληνες το ίδιο. Πώς προέλεγε λοιπόν ο Θεός, ο Άμων, ο Άνουβης, ο Ρα, ο Ένας, ο Άλλος. Μίλαγε με το στόμα του αγάλματος, ακουγόταν η φωνή κατακάθαρη και έλεγε στον ιερέα. Σε τρεις ημέρες ο Νείλος θα πλημμυρίσει πες στους πιστούς μου να πάρουν τα πράγματά τους και να φύγουν όλοι να ανέβουν στους λόφους. Έτρεχε ο ιερέας, δεν ήταν κανένα χαζός, αλλά αφού έβλεπε να του μιλάει το άγαλμα, μαζέψτε γρήγορα τα κοπάδια, τα πράγματά σας ανεβείτε στους λόφους, σε τρεις μέρες το ποτάμι θα πλημμυρίσει. Πραγματικά, σε τρεις μέρες το ποτάμι πλημμύριζε, πλημμύριζε το χωριό και εκείνοι γλιτώνανε και δοξάσανε τον Θεό Άνουβη, τον Θεό Άμωνα, τον Θεό Ρά, τον, την Ήσιμπα, τον Όσυρη. Ποια είναι η κομμωδία. Απλούστατα. Έβλεπε ο διάβολο ότι τα χιόνια στο Κιλιμάτζορο είχαν λιώσει και κατέβαινε μια πλημμύρα ξεγυρισμένη και ότι σε τρει μέρε αυτή η πλημμύρα θα έφτανε στο χωριό. Χαίρομαι πολύ. Αν το έβλεπα κι εγώ, κι εγώ θα το έλεγα. Δεν χρειάζεται να έχει προορατικό. Σήμερα αυτή τη δουλειά την κάνει η ΕΜΗ, η μετεωρολογική υπηρεσία. Βλέπει να έρχονται τα σύννεφα και σου ανακοινώνει. Θα βρέξει. Δεν παρασταίνουν του Θεού. Τότε οι άνθρωποι δεν το ξέρανε και να πώς πέφτανε στην παγίδα των δαιμόνων που αυξάνε την πίστη τους σε ψεύτικους θεούς. Και τότε είχαν μια δικαιολογία γιατί δεν ξέρανε τον Χριστό. Εμείς σήμερα τι δικαιολογία έχουμε που πηγαίνουμε στα Μέντιμον, που πηγαίνουμε στις Χαρτορίχτρες, που κοιτάμε τα ζώδια να μας πει ο κύριος Τάδε ή η κυρία Τάδε ο αστρολόγος τα έκανε πλακάκια ο Ερημής με την Αφροδίτη και αύριο θα σε απολύσει το αφεντικό σου ή τα βρήκανε ο Άρης και η Περσεφόνη και θα χάσεις τη δουλειά σου ή θα κερδίσεις λέει σε κάποιον σε 15 μέρες θα σου έρθουν πολλά λεφτά το Μέντεμ. πραγματικά σε 15 μέρες παίρνει ειδοποίηση από την Αμερική ότι κληρονόμησε τη θιά της με έβλεπε ο διάβολο ότι το γράμμα έρχεται. Ήξερε ότι θα έρθει σε 15 μέρε. Κι εγώ άμα το ήξερα θα έκανα τον προφήτη και τον προορατικό και τον βλέποντα. Μην εκθέτετε τον εαυτό σα. Και εμεί στο Άγιο Νόρο που ξέρουμε ότι ο διάβολο δεν ξέρει το μέλλον. Που ξέρουμε ότι δεν ξέρει τι σκεφτόμαστε, ξέρετε τι καψόνια του κάνουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι γελίο ο διάβολο. Δεν είναι ο σπουδαίος που φανταζόμαστε ήμουνα σε μια σκήτη. Δίπλα σε αυτή τη σκήτη είναι ένα μεγάλο μοναστήριο. Μια πανήγυρη, τέλειωσε η ολονυχθία, ήμουνα ξεκούραστο, μου λέει ο Πάτερ, α μην πω το όνομά του, ζει ακόμα. Και παίρνω ευλογία από τον Γέροντα, τον ηγούμενο. Ο Γέροντα έχει ευλογία να πάω σήμερα στι Καριέ, στο φίλο μου, ένα άλλο μοναχό στι Καριέ, έμενε σε ένα κελί, και οι Καριέ σκήτη είναι, να πάω να τον εδώ, μια και σήμερα είναι αργία. Να πάω αγόρι μου, λέει ο ηγούμενο. Ανεβαίνω, λέει, στο μουλάρι, Πήγαινε, 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 πήγαινε. Έπρεπε να πάει στην κορυφογραμμή απάνω και από εκεί μετά να κατηφορήσει για τι καρδιέ. Ήταν όρευση. Πάει στον φίλο του, χαρέσει ο φίλο, του αγκαλιάζονται, χαιρετιούνται. Κάτσε του λέει ο φίλο του, κάθομαι, μου λέει ο πατέρα και βλέπω λουκούμια, νερό, κρύο, καφεδάκι καυτό. Του λέει του φίλου του, έχει προσκυνητέ, επισκέπτε. Όχι, λέει, για σένα τα έβγαλα. Πού ήξερε ότι θα έρθω? Ποιος τώρα το καφεδάκι σου μην κρυώσει και θα τα πούμε μετά. Πού ήξερες ότι θα έρθω. Βρε ποιος τώρα το καφεφάκι του λουκούμι, ποιος και το νερό που είναι ακόμα κρύο. Πού ήξερες ότι θα έρθω. Δεν τον άφηνα μου λέει. Τον έσκασα. Έβλεπω ε, ότι απόφευγε να μου πει κάτι. Και τούτο επειδή είναι πείσμον, τον αναγκάζει τον φίλο του από τις χαρίες να του πει «Μου το είπε ο αγγελός μου». Κόντεψε να πάθω συγκοπή μου λέει. Ποιος αγγελός μου να παθω συγκοπη μου λεει Κοίτα, σε παρακαλώ, αφού με αναγκάζει να σου το πω, τουλάχιστον μην το πει σε κανέναν. Όχι, λέει, δεν θα το πω σε κανέναν. Εμφανίζεται ο αγγελό μου και με ξυπνάει τη νύχτα για την αγρυπνία, γιατί το ρολόι μου πότε σταματάει, πότε δεν πάει καλά. Και κάνουμε μαζί την αγρυπνία, κάνουμε μαζί τι προσευχέ, κάνουμε μαζί μετάνι, ό,τι έκανε και στο Διάκοπ μετά τη μικρά Γιάννα. Καλά, λέει ο πατέρα, να σε καλά που με εμπιστεύτηκε. Εάν τον βγάλει ψεύτη τον άγγελό σου, θα παραδεχθεί ότι δεν είναι άγγελο. Αν τα καταφέρει, λέει ο άλλο, ναι, θα παραδεχτώ. Θα μου γελώντας, γιατί ήταν σίγουρο ότι ήταν άγγελο. Γιατί είμαστε όλοι έξυπνοι. Και σκεφτόταν κι αυτό, αν δεν είναι άγγελο, θα με ξύπνε για να προσευχηθώ. Λε και ο διάβολο είναι βλάκα. Να έρθει με κέρατα και με ουρά. Όχι. Έρχεται έτσι που να σου αρέσει και να τον δεχθεί. Δεν είναι χαζός είναι το πρώτο μεταμφιεσμένο στην ιστορία της ανθρωπότητος. Σαν φίδι εμφανίστηκε. «Καλά», λέει ο πατέρας. Ήπια λέει το καφεδάκι, έβγα τα λυκού. μια κάρτα μετά, πάμε έφυγα. Μετά από κάμποσο καιρό ήταν μια άλλη ολονυχτία, μια άλλη μνήμη Αγίου. Μετά την αγρυπνία λέει στο γεροντά του. «Γέροντα, έχει ευλογία να πάω στο φίλο μου στις καριές». «Να πα όρι μου, να πάω». Ανεβαίνω στο μουλάρι, ανέβαινε, 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 ώσπου να φτάσει στην κορυφογραμμή. Άρχισε μετά να κατεβαίνει, κατεβαίνει, να κατεβαίνει, να κατεβαίνει. Και ξαφνικά στρίβει το μουλάρι και ξαναγυρνάει πίσω στο μοναστήρι του. Και πάει την άλλη μέρα στο φίλο του. Τι έγινε, με περίμενε χθε, μου είχε ξαναφτιάξει καφέ. Ο φίλο του το κεφάλι κάτω. Ναι. τον είχε εδώ πίσω ο Άγγελο, έρχεται ο φίλο σου, ετοίμασε λουκούμια και καφέ. Όλο χαρά εκείνο, ετοίμασε λουκού μια καφέ. Πού να φανταστεί ο διάβολο, ο άγγελο, ότι ο φίλο του θα γίνει να γυπεί πίσω στο μοναστήρι. Να, πώ ξέρουμε, ότι δεν ξέρει το μέλλον. Μη σα κοροϊδεύουν όλοι αυτοί που βλέπουν το μέλλον. Λεφτά βγάζουν. Ζούνε από τη χαζομάρα τη δική μα. Δεν βλέπει λοιπόν τι σκέψει μα. Δεν ξέρει το μέλλον. Και ένα τρίτο μεγάλο του μειονέκτημα μη σα φανεί παράξενο, είναι γελίο. Δεν είναι σοβαρό ο διάβολο. Δεν είναι πνεύμα με σοβαρότητα. Είναι γελίο. Έχουμε ζήσει πολλά. Δεν μπορώ να τα πω. Δεν θέλω να τα πω. Γιατί και αλόκοτα θα φανούνε και δεν ωφελούνται όλοι. Υπάρχουν πάντα οι κακοπροαίρετοι που κοιτάζουν να πάρουν κάποια λόγια σου, να τα αλλάξουν και να σε παρουσιάσουν να λες ό,τι θέλεις έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές πόσο γελίος είναι ο διάβολος. Μπορώ να σας πω ένα περιστατικό. Επειδή έχει δημοσιευτεί σε αυτό τον φοβερό ασκητή Ιωσήφ τον ησυχαστή. Σε εκείνον ήταν υποτακτικό ο Εφραίμ της Αριζόνας. Δεν δεχόντουσαν επισκέπτες προσκυνητές. Ήταν πολύ αυστηρός σε αυτό ο παπλούς και το μίσο που τύχει ο διάβολο ήταν άνευ προηγουμένο. Θα νόμιζε κανεί, θα μπορούσε να πει κανεί, ότι αυτά τα λέει ο Ιωσήφ από μόνο του για να παραστήσει τον Άγιο. Αν δεν τα έλεγε ο Ιωσήφ, εμφανιζόντουσαν σαν άλογα να χλιμντρίζουνε, στρατιώτε να χτυπάνε, να τον αρπάζουν από τα γένια, ποδοβολητά, χλιμντρίσματα, να γίνεται ο χαμό. Και εκείνο βέβαια ήταν παλικάρι, έπεφτε ξύλο, επειδή οι διάβολοι είναι άειλοι, σκάγανε μπουνιέ του στα ντουβάρια και είχαν φύγει σοβάδε από την καλύβα από το ξύλο που έπεφτε. Θα μπορούσαμε να πούμε, είναι η φαντασία του. Αν δε, που την άλλη μέρα τον ερωτάγανε οι άλλοι, τι γινόταν ρε Ιωσή, χθε νύχτα στην καλύβα σου, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε από τα πέταλα των αλόγων και από τα χλιμητρίσματα και από τι φωνέ. Να πώ ξέρουμε ότι δεν είναι ψέματα. Ένα βράδυ ήρθε πολύ αργά ένα προσκυνητή. Δεν μπορούσαμε, μου λέει ο γέροντά μου, να τον διώξουμε. Τον κρατήσαμε. Τον έβαλε ο παππού Ιωσήφ να κοιμηθεί εκεί που κοιμόταν ο ίδιο. Και ο παππού Ιωσήφ πήγε αλλού να κοιμηθεί. Κουκουλώθηκε ο επισκέπτη, ο, ο προσκυνητή με την κουβέρτα, πτώμα στην κούραση και άρχισε να κοιμάται του καλού καιρού. Και εμφανίζονται οι δαίμονε και αρχίζουν να του ρίχνουν ένα ξύλο, να αρχίζει αυτό να φωνάζει, να ουριάζει. Τρέξαμε, λέει, οι πατέρε όλοι, εξαφανίστηκαν οι δαίμονες, εκείνος να φωνάζει, να χτυπιέται, να έχει πάθει σοκ, ο παππούς εσύ προσπαθούσε να τον ηρεμήσει. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, δεν θέλανε να δειρούν εσέναν, εμένα θέλανε να διρουνε, νομίζανε ότι ήμουν εγώ κάτω από τις κουβέρτες. Κατά λάθο έφαγε στο ψήλο εσύ, για μένα προοριζότανε. Πού να ηρεμήσει ο άνος. Τον πήγαμε, λέει, με φανό θέλη με λάμπα μέσα στη νύχτα να τρέμει, τον κατεβάσαμε στην Αγία Άνα, να κοιμηθεί στην Αγία Άνα. Πού να μείνει. Ναι, λοιπόν, η γελιότητα του διαβόλου, η αδυναμία του διαβόλου, η μικρότητα, η ασημαντότητα του διαβόλου. Δεν ξέραν ότι κάτω από τις κουβέρτες δεν ήταν ο Ιωσήφας χαστής και έφαγε το ξύλο άλλος. Προσέξτε, είναι γελίος ο διάβολος. Εσείς τον έχετε κάνει Θεό. Ένας βλάκας είναι. Αν ήταν έξυπνο, θα είχε μετανοήσει και θα είχε σωθεί. Γι' αυτό δεν τον λέμε έξυπνο, όπως τον λέμε πονηρό. Η πονηριά του τον έφαγε. Γι' αυτό ακριβώς και όταν βλέπετε θαύματα, προσέξτε το αυτό που δεν είναι σοβαρά, να φεύγετε τρέχοντας. Ο Θεός δεν κάνει θαύματα που να μοιάζουν νούμερα τσίρικου. Βλέπετε τι μπορώ να κάνω εγώ φουκαριάρικα άνθρωπα και αν μπορείτε κάντε το κι εσείς. Όχι. Ο Θεός κάνει θαύμα για να σώσει κάποιον άνθρωπο. Είχε γίνει μια μεγάλη φασιρέα πριν χρόνια και τότε και εγώ σε κανάλι, στα δικαστήρια που ήταν στη σχολή Ευελπίδων, τώρα νομίζω κάπου αλλού έχουν πάει, μία εικόνα του Χριστού άρχισε να κουνιέται. Στα καλά καθούμενα. Πηγαίναν άλλοι από την πίσω πλευρά να δούνε δικαστήρια. και όμως η εικόνα να κουνιέται. Πήγε και κανάλι, το τράβηξε και εκεί το είδα και εγώ, στην τηλεόραση, πραγματικά εικόνα να κουνιέται. Μπρος, πίσω, από δεξιά, αριστερά αρχίσανε να ψάχνουν. Μήπω έχουν βάλει από πίσω μαγνητά και να την και να την αφήνουν, να την να την αφήνουν, να, μετα... να την μετακινούν. Σιγά τώρα που θα καθόντουσαν οι δικαστικοί και δικηγόροι να κάνουν τέτοιε ηλικιότητε. Πραγματικά κουνιόταν η εικόνα. Τότε αρχιεπίσκοπο, εδώ Αθήνων και στη Ελλάδο, πριν γίνει προσκύνημα, γιατί ο κόσμο δεν θέλει και πολύ. Ο πνιγμένο από τα μαλλιά του πιάνεται, επιζητάμε τα θαύματα, και αν τα γυρεύετε θα σα φέρω διάλογο όσο θέλετε. Λέει ο Αρχιεπίσκοπο, ο ήταν ο Χριστόδουλος. Θα πάρουμε την εικόνα στην Μητρόπολη και αν συνεχίσει να κινείται, τότε όντω πρόκειται περί θαύματο. Πήρανε την εικόνα στη Μητρόπολη και εκεί η εικόνα βρήκε την υγεία τη. Ούτε να κουνηθεί ούτε τίποτα, κιχ δεν έβγαλε. Όχι να χτυπιάται σαν επιληπτική στου τείχου. Ακούνητη στη Μητρόπολη. Άμα βλέπετε τέτοια θαύματα να φεύγετε τρέχοντας. Γι' αυτό ένα έργο που πολλές φορές έχω πει να το δείτε, αλλά προσέξτε όταν καθίσετε να το δείτε, θα κλείσετε το κινητό σας, θα βγάλετε το σταθρό από την πρίζα, θα κάνετε το σταυρό σας και θα βάλετε την οθόνη να παίζει. Τα Πάθη του Χριστού του Μελ Γκίψον. Είναι απίστευτα σοφό έργο. Πολύ βαθύ. Πολύ θεολογικό. Δεν θα πω τώρα τίποτα άλλο, αλλά ακριβώ επειδή αυτό ο άνθρωπο, όταν το γύριζε, έπρεπε να έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματο. Να δείτε τι ωραία δείχνει τον Διάβολο που σε όλη τη ζωή του Χριστού παράσθενε τον Δύνατο και έχει μια ανατριχιαστική σκηνή. Όταν μαστιγόνονται το Χριστό και γε γεμίσει ο τόπο αίματα και η Παναγέννη είναι βλέπει το διάβολο με ένα σατανικό μωρό να γλιστράει ανάμεσα στου ανθρώπου και να κοιτάζει την Παναγία. Εγώ του δικού μου του προσέχω. Εσύ, το γιο σου τι μπορεί να βοηθήσει τώρα. Αυτό ο όμορφο διάβολο, και αυτή ήταν η σοφία του Μελγκύψον, δεν τον έδειξε άσχημο, τον έδειξε όμορφο, με μια ομορφιά παράξενη. Δεν μπορούσε να καταλάβει αν είναι άντρα ή γυναίκα και ενώ ήταν όμορφο, είχε μια ομορφιά παγωμένη. Δεν χαιρόσενε που έβλεπε ένα όμορφο πρόσωπο. Ε, στο τέλο του έργου, να δείτε με τι γελίο τρόπο δείχνει ο Αμερικανό αυτό σκηνοθέτη την ήττα του διαβόλου. Πώ διαλύεται ο διάβολο, πώ εξαφανίζεται ο διάβολο, πώ νικέται ο διάβολο, με ποιο γελίο τρόπο ο διάβολο. Να το δείτε το έργο. Αν και το δείτε μια φορά, δεν θα το δείτε. Θα πρέπει να αφήσετε να περάσουν μισό χρόνο και μετά ξαναδέστε το. Και τη δεύτερη φορά δεν θα το έχετε δει. Αφήστε να περάσουν κάμποση μήνε και μετά δέστε το για τρίτη φορά. Την τρίτη φορά θα το δείτε για πρώτη φορά. Είναι απίστευτα πυκνό και θεολογικό έργο. Πώ λοιπόν θα νικήσουμε τον διάβολο, όπω τον ενίκησαν όλοι οι άγιοι. Θωρακισμένοι, οπλισμένοι, προφυλαγμένοι με τα μυστήρια τη Εκκλησία θα βαπτιστούμε μέσα στην Εκκλησία. Λέει ένα Άγιος της Εκκλησίας, πριν το βάφτισμα, ο διάβολος είναι μέσα στον άνθρωπο, γεννιέται με την πεσμένη, με την πεπτοκία φύση του Αδάμα. Το Πνεύμα το Άγιο από έξω προσπαθεί να ελκύσει τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος βαφτιστεί τις τρεις καταδύσεις μέσα στην Κολυμπήθρα, φεύγει ο διάβολος από μέσα, παίρνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με το σφράγισμα στο Άγιο Μύρο, Σφραγή Αγίου Πνεύματο και από εκεί και μετά έχει το Άγιο Πνεύμα μέσα του και προσπαθεί ο Διάβολο να προσελκύσει τον άνθρωπο από έξω. Αντιστρέφονται οι όροι. Όταν βαφτιζόμαστε στην Εκκλησία, όταν χριόμαστε, όταν σαν άνθρωποι αμαρτάνουμε και έχει ιδρύσει ο Χριστό το μυστήριο τη εξομολογήσεω και εξομολογούμαστε και διαβάζω ο Παπά συγχωρητική ευχή και σβήνουν όλα. Εάν δεν τα ζήσουμε δεν θα τα γνωρίσουμε. Αυτά ακούγονται ιστορίε όχι για αγίου, ιστορίε για αγρίου. Ακούγονται κομικά και αστεία. Δεν έχουν καμιά λογική. Γιατί τα δεχόμαστε τότε. Τόσο ηλίθιοι είμαστε. Όχι. Τα ζούμε και ξέρουμε ότι είναι αλήθεια. Όπω ακριβώ έμαθε η γυναίκα από τη Γερμανία ότι ο Εφρέμ έβλεπε τι σκέψει. Δεν τη το είπε κανείς. Το έζησε και το έμαθε. Έτσι και εσεί. Θα εξομολογέστε θα κοινωνάτε και θα τα μάθετε. Αντί να τα πιστεύετε, θα τα γνωρίζετε. Από τώρα, από τούτη τη ζωή, όχι από την άλλη. Να μάθουμε στην εξομολόγηση να ταπεινωνόμαστε. Γι' αυτό ο διάβολο σε αφήνει να πα να τα πει σε όλου του φίλου σου, αλλά όχι στον παπά. Αυτά που έχει πει στου φίλου σου, τα ίδια, τα έχει ήδη πει. Στον παπά, γιατί δεν τα λε. Δεν του πει κάτι κρυφό, τα έχει ήδη πει. Όχι, ξέρω διάλογο τι φοβάται. Ξέρει τι δύναμη έχει το πετραχίλι. Αυτά είπαμε. Μπορούν να ακούγονται σαν ωραίε ιστορίε για να περνάει ωραία η μέρα, η ώρα και παρηγοριά στον άνθρωπο, α να βγει η ψυχή του. Μπορεί να πει ο καθένα και να φανταστεί ό,τι θέλει, εκτό από αυτόν που τα έχει ζήσει. Μην ξεχνάτε ποτέ να λέτε την ευχή. Το κύριο σου χρησιμεύει σε μένα. Μην το σταματάτε ποτέ. Α μην το πιστεύετε. Πληρώνετε τίποτα, τζάμπα είναι. Κύριε Σου Χριστέ, με. Κύριε Σου Χριστέ, με. Κύριε Σου Χριστέ, με. Κόκος είναι που βαλά τίποτα. Έχει να χάσει κάτι. Πε το από μέσα σου, με τη σκέψη σου, στον δρόμο που περπατά. Κύριε Σου Χριστέ, με. Δεν είναι βόμβα για το διάβολο αυτή η προσευχή. Πυρηνική βόμβα είναι. Τον διαλύει. Σε κάποια άλλη ομιλία για την ευχή, για την προσευχή, θα μιλήσουμε γιατί είναι τόσο δυνατή τόσο δυνατή αυτή η προσευχή που αφήσανε αυτοκράτορες και βασιλιάδες στους θρόνους τους και κλειστήκανε στα όρια και στα βουνά για να λένε το Κύριο Σου Χριστέ ελέησέ με. Γιατί είναι ταπείνωση το να λες λέει σε με. Την τρέμει ο διάβολο την ταπείνωση. Γι' αυτό σε κρατά μακριά από την εξομολόγηση. Γι' αυτό θα σε κάνει στην εξομολόγηση να πάθεις κάποια ζημιά. Να πει ο παπάς κάτι άσχημο, κάτι κακό και να πεις εσύ τι ήθελα και ήρθα δεν θα ξαναπατήσω ποτέ. Αυτή είναι η νίκη του διαβόλου. Ενώ για το σώμα σου δεν το κάνεις. Όταν πέσεις σε ένα γιατρό που δεν είναι καλός και συμβεί κάποιο ατύχημα, δεν λες μετά όταν ξαναρρωστήσεις δεν ξαναπατάω σε γιατρούς ή να πατεώνες, Όχι, θα πας σε άλλο γιατρό. Θα ρωτήσει αν είναι καλός γιατρός και θα πας σε άλλο ναι. Στο πνευματικό γιατρό όμως, τον εξομολόγο δεν σε βίνει ο διάλογος να ίδιο, και υπάρχουν άνθρωποι που εξομολογηθήκαν μια φορά και επειδή δεν αναπαυτήκανε, δεν ξαναπήγανε. Εξομολόγησε χθε ένα τέτοιο άνθρωπο. Επειδή δεν αναπαυτήκανε, σκανδαλιστήκανε από το πνευματικό, δεν ξαναπήγανε. Αυτή είναι η νίκη του διαβόλου. Κάνε ό,τι καλό θέλει, όσε αρατέ θέλει, όσε νηστείε θέλει, αρκεί να μην ταπεινωθεί, να μην πα να εξομολογηθεί. Γιατί λέει ο Άγιο Ισάκο, η ρωση, ταπείνωση είναι το ένδυμα τη θεότητο. Πήρε ουρανού και κατέβη. Εταπείνωσε αυτόν. Γι' αυτό τρέμει ο διάλογο στην ταπείνωση, γιατί είναι το αντίθετο από τον ίδιο. Γι' αυτό και εμεί προσέχουμε να μην παίρνουν τα μυαλά μα αέρα. Λέει το γεροντικό, ένα ασκητή περπάταγε στην έρημο και του εμφανίζεται ένα άγγελος δίπλα του και του λέει: Με έστειλε ο κύριο να σου πω τον ο ασκητή κάποιο λάθο θα έκανε, κάπου αλλού σε έστειλε. Εγώ δεν είμαι άξιο να βλέπω αγγέλου και προχώρησε. Και ο άγγελο εξαφανίστηκε. Αν ήταν διάλο, την πάτησε. Εγώ δεν είμαι άξιο να βλέπω αγγέλου, κάπου αλλού σε έστειλε. Αν ήταν πραγματικά άγγελο, πόσο θα χάρηκε. Δεν θα χάρηκε όχι μόνο αυτό και ο Θεό και όλοι οι άγγελοι, βλέποντα με πόση προσοχή αγωνίζεται ο άνθρωπο για να σωθεί. Με τι προσοχή προφυλάγεται για τη σωτηρία του. Μόνοι μας δίνουμε δικαιώματα στο διάβολο. Μη του τα φορτώνουμε όλα. Προσέξτε το αυτό. Ούτε ο Θεός σε πάει στον παράδεισο, αν δεν θέλεις εσύ. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν το Χριστό. Αν δείτε τι φρικτά πράγματα γίνονται, τι καροναβάλια, έναν διάβολο να σέρουν το Χριστό μισόγυμνο, χτυπημένο, σε καροναβάλια. Στη Βραζιλία, αλλού, τα δείχνει το ίντερνετ. Να δείχνει έναν Χριστό σταυρωμένο και έναν διάβολο γκέι μισόγυμνο να γδίνεται πάνω στο σταυρό να κοροϊδεύει τον Χριστό. Ο διάβολος λέει. Ο διάβολος έκανε να πας εκεί. Ή Ούτε ο Θεός μπορεί να σε σώσει με το ζόρι. Όστις θέλει ο πίσω μου Και αν πεις θέλω να σωθώ δείχνω στην πράξη. Αλλά μην τα φορτώνουμε τι ε, τεμπελιέ τι δικέ μα και τι απροσεξίσει δικές μα στο διάβολο. Φταίει ο διάβολο. Τι φταίει ο διάβολο. Λέει στο ψαλτήρι, ενεδρεύει πτωχόν, ει το ελκύσε αυτόν. Παραμονεύει ο διάβολο, σαν το λιντάρι κρυμμένο. Να περάσει ο φτωχό, ο φουκαρά, όχι να ορμήσει απάνω του, ει το ελκύσε αυτόν. Να τον ελκύσει. Είναι ωραίο ο διάβολο εμφανίζεται σαν καλός φίλος, εμφανίζεται σαν κάποιος που σου δίνει ωραίες συμβουλές και πηγαίνεις με τα χαράς κατά διαβόλου. Από εμά εξαρτάται. Από πρώ Χριστού το ξέρανε αυτό οι αρχαίοι Έλληνες. Όταν βάλανε τον Ερακλή στην εφηβεία του, βρέθηκε λέει μπροστά σε δύο δρόμους. Στον ένα ήταν μια όμορφη γυναίκα ντυμένη, ωραία με μακριά ρούχα και στον άλλο δρόμο, στην άλλη οδό, μια άλλη Άσεμνη πρόστιχη γελάει χιδέκ, η Ερακλής προτίμησε τον δρόμο της αρετής και όχι τον δρόμο της κακίας. Οι Έλληνες τα ξέραν από πρόχριστού. Εμείς πότε θα τα μάθουμε. Ούτε δυο χιλιάδες χρόνια μετά Χριστόν. Δικές μας είναι οι αποφάσεις. Αν θα πούμε τον ναι στο Θεό ή τον ναι στο διάβολο. Γι' αυτό να θυμηθούμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Σήμερον τη φωνή αυτού εάν ακούσετε του Θεού. Μη σκληρύνετε τα σκαρδία Σιμών. Μη κάνετε την καρδιά σας πέτρα. Ή να μην γεννήσετε όσοι οι πατέρες Σιμών εν τη ερήμο. Για να μην γίνετε σαν τους πατέρες σας στην έρημο. Έλεγε «Μη της τότε Μη της μακροθυμίας αυτού καταφρονείτε. Μη κοροϊδεύετε την υπομονή που κάνει ο Θεός και ότι μας περιμένει. Γιατί δεν ξέρουμε πότε θα ακούσουμε το χτύπημα τη νύχτα όπως λέει στην παραβολή του άφρονος πλησίου Άφρον άφρον την νυχτή, ταύτη την ψυχή απαιτούσε. Άδε ετοίμασε, τι νοιέστε. Απόψε θα πεθάνει. Αυτό που ετοίμασε, σε ποιον θα είναι. Γι' αυτό λέει ο Απόστολο: Μην περιφρονείτε την μακροθυμία του Θεού, την υπομονή που κάνει ο Θεό. Εύχομαι και εγώ να πούμε στον καλό Θεό το ναι και το όχι στον άλλον. Η Παναγία να σα δίνει κουράγιο, υπομονή και υγεία, και να εύχεστε και για μένα.